Ευχαριστούμε πολύ τους ανθρώπους για την επικοινωνία που είχαμε. Τώρα, ένα θέμα είναι αυτό το οποίο αναδείξαμε, το είχαμε και στους τίτλους της εκπομπής, γιατί θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί το μπότοξ γενικότερα χρησιμοποιείται πάρα πολύ. Πάρα πολλές γυναίκες και άνδρες κάνουν μπότοξ. Ωστόσο, φαίνεται ότι έχει σημάνει ένα συναγερμός και από τον Ιατρικό Σύλλογο, γιατί κάποιοι κάνουν μπότοξ και πηγαίνουν, απευθύνονται μάλλον για να κάνουν μπότοξ σε ερασιτέχνες. Αυτό είναι μπορεί να σου κάνει κάποιος που δεν είναι γιατρός μπότοξ. Αυτό κρύβει κινδύνους. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι, νομίζω, και όμως συμβαίνει και γίνεται. Να ευχαριστήσουμε πολύ ο καταλληλότερος άνθρωπος κοντά μας, ο κύριος Φουστάνος. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Εξαδάκτυλο, να τον ευχαριστήσουμε επίσης. Να το δούμε λίγο το θέμα. Γιατί καλημέρα πραγματικά. Σας. Καλημέρα, γιατρέ. Γιατί πραγματικά. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Φουστάνο. Θα έχετε ακούσει κι εσείς ότι υπάρχουν συνάδελφοι, βεβαίως. Οι οποίοι είναι ερασιτέχνες και πηγαίνουν, απευθύνεται εκεί ο κόσμος, οι κοπέλες, οι άνδρες, προκειμένου να κάνουν τον μπότοξ τους, να βελτιώσουν αισθητικά το πρόσωπό τους. Και αντιθέτως, αντί να έχουν αυτό το αποτέλεσμα, βγαίνουν παραμορφωμένοι. Υπάρχει πρόβλημα, όντως. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε στο εξής, ότι η θεραπεία με μπότοξ είναι μία ιατρική πράξη. Mm-hmm. Άρα δεν μπορεί να εφαρμόζεται από κάποιον ο οποίος δεν είναι γιατρός. Mm-hmm. Τώρα, επειδή γίνεται μία μεγάλη καμπάνια και διαφήμιση μέσω των μέσων, έχουν βρει ένα τρόπο διάφοροι μη γιατροί και ακόμα και γιατροί οι οποίοι δεν είναι αρμόδιοι, γιατί είναι άλλη ειδικότητα, να εφαρμόζουν, διότι είναι μία επικερδής, να το πούμε, πράξη. Mm-hmm. Κρατάμε αυτό που είπατε για να πάμε στον κύριο Εξαδάκτυλο, γιατί ο κύριος Εξαδάκτυλος θα τον ακούσουμε και θα τον αφήσουμε. Έχει, αν δεν κάνω λάθος, ασθενή στην άρκωση. Πρέπει να μπει στο χειρουργείο και δεν πρέπει να περιμένει ο ασθενής. Έτσι δεν είναι, κύριε Εξαδάκτυλε? Λοιπόν, βγάλατε μια ανακοίνωση και λέτε προσοχή, με λίγα λόγια, στους σκιτζίδες. Αλλά όταν ο άλλος σου κοτσάρει μια ταμπέλα γιατρός με τάδε και περγαμινές, πού να ξέρουμε εμείς αν είναι σκιτζής ή όχι? Καταρχάς να πούμε ότι την ανακοίνωση αυτή, η οποία είναι πολύ σωστή και προς υπογράφουμε όλοι, την έχει βγάλει ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Ναι. Και αφορά πράξεις που γίνονται συνήθως στα γιατρία και οι οποίες στο τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν διασπαρεί πάρα πολύ σε γιατρούς που δεν είναι της ειδικότητας του πλαστικού χειρουργού ή του δερματολόγου, ναι, ή ακόμα και σε άλλους επαγγελματίες υγείας που δεν είναι γιατροί. Εδώ πρέπει να είμαστε απολύτως σαφείς για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Αισθητική, αυτός, ας πούμε, οποίος... αισθητικός. Ναι. Εδώ υπάρχει και ένα καινούριο φρούτο, θα μου επιτρέψετε να σας το πω, ναι, αυτός που ορδηλώνει αισθητικός ιατρός. Υπάρχει τέτοιος, υπάρχει? Όχι, δεν υπάρχει, αλλά οποιοδήποτε, ξέρετε, θέλει να μπει σε αυτό το παιχνίδι με τρεις ημέρες μια πρόχειρη, ας το πούμε, εκπαίδευση, καταφεύγει σε διεθνείς ακαδημίες εντός εισαγωγικών, mm-hmm, όπου μαθαίνει, υποτίθεται, αυτά που άλλοι τα μαθαίνουν μέσα σε 5 και 6 χρόνια και στη συνέχεια δρά εναντίον οποιουδήποτε θα τον εμπιστευτεί. Λοιπόν, πού γίνεται το λάθος, λίγο, αυτό έχει σημασία. Πού γίνεται το λάθος? Γίνεται το λάθος στον τρόπο με τον οποίο γίνεται το μπότοξ ή στα υλικά? Και στα δύο, κυρία Κουτροκόη, διότι εδώ έχουμε δύο πράγματα. Αν αρχίσουμε να κατεβάζουμε το κόστος και θέλουμε να προσελκύσουμε λόγω χαμηλού κόστους, υπάρχουν υλικά υποδέστερα. Mm-hmm. Όπως επίσης κατεβάζουμε και την τιμή για να προσελκύσουμε, διότι δεν έχουμε γνώση του τι κάνουμε ή το κάνουμε με έναν εντελώς μηχανικό τρόπο, ο οποίος δεν εξυπηρετεί τους ασθενείς. Και όπως θα σας πει με πολύ μεγάλη εμπειρία και ο κύριος Φουστάνος, αυτά τα οποία κάνουμε σε ένα πρόσωπο τώρα, μετά από 20 χρόνια, θα τα βρούμε μπροστά μας. Και αν κανείς δεν έχει την απαραίτητη γνώση και εκπαίδευση να ξέρει ότι αυτά που κάνει θα τα αντιμετωπίσει ως αποτέλεσμα μετά από 5, 10, 15 χρόνια με κακά αποτελέσματα στο πρόσωπο του ασθενούς, για το πρόσχερο κέρδος, λέει ότι ναι, και εγώ είμαι αισθητικός γιατρός. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, και όποιος ακούσει άνθρωπο να λέει ότι είναι αισθητικός γιατρός, να φεύγει και να ρωτά πολύ. Ωραία, απλά. Γιατί δεν τους καταγγέλλετε? Είστε πλαστικός, είστε δερματολόγος? Μισό λεπτό. Εάν δεν είναι ένα από τα δύο,
ναι. να μην τον αφήνουμε να ακουμπάει το πρόσωπό ή και οποιοδήποτε άλλη αισθητική παρέμβαση. Έχει γεμίσει η αγορά με τέτοιους. Γιατί δεν τους καταγγέλλεται. Πρέπει να τους καταγγείλουν οι ασθενείς. Κοιτάξτε, το έχει πού να ξέρει ο ασθενής τώρα. Ο άλλος του λέει μισή τιμή από αυτό που χρώνει ο Φουστάνος ναι. και ο Ξαδάχτυλος. Μισή των ναι. της μισής. Και του ζητήσει το πτυχίο του. Θα λέει αισθητικός γιατί θα τον πιστέψει ο ασθενής. Θα είναι και σε ένα ωραίο ιατρείο. Θα του πει, έλα να σου κάνω ποτοξάκι. Γι' αυτό και λέμε να κάνει μια πολύ απλή ερώτηση. Ναι. Είστε πλαστικός χειρουργός, είστε δερματολόγος. Απλά, τώρα είμαι αισθητικός γιατρός. Έχω βραβευθεί από την Ακαδημία της γειτονιάς μου ή οτιδήποτε άλλο. Ή τα ξέρω πολύ καλά και θα σου τα κάνω εγώ στη μισή τιμή, δεν χρειάζεται οτιδήποτε. Εκεί κανείς πρέπει να αρχίσει δεν τα ξέρουμε να σκέφτεται. Εμείς θέλουμε στη μισή τιμή πραγματικά να κάνουμε το καλύτερο πρόσωπο. Μπορούμε να το φτιάξουμε. Όσο μπορείτε να αγοράσετε και Mercedes στη μισή τιμή. Θα πάτε στην αντιπροσωπεία και του πείτε: θέλω μία, αλλά στη μισή τιμή, σας παρακαλώ πολύ. Και αν σας βρούνε μία αξιόπιστη και τέτοια που να είναι ασφαλής για σας και να βάλετε την οικογένειά σας μέσα να ταξιδέψετε, ορίστε. Γιατρέ, σίγουρα θα χρειαστούν πειθαρχικά μέτρα και από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για τέτοιες ιστορίες. Έτσι, και για συναδέλφους και για κάποιους άλλους που δηλώνουν οτιδήποτε μπορούν να δηλώσουν και εκμεταλλεύονται τον κόσμο. Εμείς αυτό βλέπουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πηγαίνετε στο χειρουργείο σας, να μην περιμένετε ασθενείς. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κύριε Φουστάνε, για πείτε μας. Δηλαδή, είναι θέμα τώρα, σοβαρό αυτό. Ναι. Βέβαια, αυτό που είπατε δεν είναι τόσο εύκολο. Γιατί? Να επιβληθούν ποινές και πειθαρχικές διώξεις. Διότι. Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν είναι ούτε εισαγγελέας ούτε αστυνομία. Ο Ιατρικός Σύλλογος είναι ένας επιστημονικός σύλλογος και αν το πούμε και συνδικαλιστικό όργανο των γιατρών. Ωραία. Το οποίο κοιτάει να εφαρμόζονται σωστά τα πράγματα. Είναι συμβουλευτικό όργανο, συμβουλεύει το Υπουργείο Υγείας. Μισό λεπτό. Εμείς δεν ξέρουμε όμως ποιος είναι ποιος. Ναι. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Εσείς το ξέρετε. Ο κλάδος ο δικός σας το ξέρει. Το ξέρουμε. Γι' αυτό και ενημερώνουμε τον κόσμο συνεχώς. Τι πρέπει να κάνει. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν ο κόσμος δεν κοιτάει να ακούσει αυτό που του λέει ο σύλλογος ή ο οποιοσδήποτε ειδικός επιστήμον, αλλά κοιτάει, παραδείγματος χάρη, να βρει μια πιο οικονομική λύση για να λύσει το πρόβλημά του. Συγγνώμη, πάμε λίγο πάλι. Πώς μπορούμε να το. Μιλάμε για μια αισθητική επέμβαση ουσιαστικά. Ναι. Έτσι. Ερώτηση. Μπαίνει κάποιος στο Google και βλέπει πλέον στο YouTube πώς κάνω μπότοξ. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημά μας σήμερα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή μπορούμε εμείς μόνοι μας να πάρουμε τα υλικά. Καταρχήν είναι λάθος η διαφήμιση. Όλοι γνωρίζουν ότι απαγορεύεται η διαφήμιση των ιατρικών πράξεων. Όμως δεν μπορεί να ελέγξει σήμερα κανένας ούτε το διαδίκτυο. Μα αυτή θέλω να είναι η ερώτησή μου. Μπορεί οποιοδήποτε δηλαδή να μπει να δει πώς γίνεται το μπότοξ και να πάω εγώ σε μια φίλη μου να της κάνω μπότοξ ή να κάνει εκείνη σε μένα και χωρίς να υπάρχει όμως το πράγμα ένα νομικό, ένα νομοθετικό πλαίσιο. Το οποίο υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Υπάρχει. Απαγορεύεται λοιπόν να κάνουν τέτοιες επεμβάσεις. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο και υπάρχει και το ΚΕΣΥ το οποίο δίνει τις οδηγίες για το ποιος είναι ο ειδικός για να κάνει κάθε ιατρική πράξη. Μάλιστα. Αυτό είναι γνωστό. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα, από εκεί πέρα, αν ο καθένας πάει από μόνος του και εφαρμόζει μία θεραπεία χωρίς να έχει την ειδικότητα, πώς μπορεί να το ελέγξει κανείς. Γιατί δεν κάνετε το άλλο, λοιπόν. Τα υλικά για να γίνουν το μπότοξ είναι κάποιες ενέσεις, περνάτε κάποια διαλύματα μέσα, έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω τι ακριβώς περνάτε. Αλουρονικό. Φάρμακο. Φάρμακο. Γιατί δεν τα προμηθεύονται μόνο οι γιατροί, οι πλαστικοί ή οι δερματολόγοι. Και πρέπει να υπάρχει διασπορά. Αυτό είναι θέμα της πολιτείας και του εμπορίου. Δηλαδή τη φαρμακοβιομηχανία. Ποιος την ελέγχει τη φαρμακοβιομηχανία? Ναι. Η φαρμακοβιομηχανία πουλάει όπου θέλει. Κύριε Φουστάνου, δεν είναι έτσι. Πώς δεν είναι? Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Δεν μπορεί να μου κάνει δεν θα έπρεπε, αλλά δεν είναι ο ιατρικός σύλλογος αυτός που θα βάλει τάξη σε αυτό. Ναι. Αυτό είναι θέμα της πολιτείας. Να πει τα φάρμακα θα πηγαίνουν εκεί. Ναι, έτσι δεν είναι. Αυτοί οι ειδικότητες δεν κάνουν αυτή τη δουλειά. Και πάλι μπαίνουμε σε ένα γενικότερο πρόβλημα. Άρα μόνο ο καταναλωτής, μόνος του μπορεί να προστατευτεί ουσιαστικά. Μάστε. Αυτό μας λέτε. Γι' αυτό και πρέπει να ακούει ο καταναλωτής.
ο καταναλωτής, ο ασθενής. Ασθενής. Γιατί εδώ είμαστε, κάνουμε ιατρική. Θα το δεχθώ. Θα το δεχθώ, ναι. Ότι οι πράξεις αυτές είναι ιατρικές. Mm-hmm. Δεν μπορούν να εφαρμόζονται ούτε σε ινστιτούτα, ούτε σε χώρους οι οποίοι δεν είναι εγκεκριμένοι, ούτε σε χώρους να που δεν έχουν άδεια. Υπάρχουν ινστιτούτα αισθητικής, το ξέρει και η Ντόρα, που σου λένε ότι εμείς έχουμε και το γιατρό εδώ που σου κάνει τον μπότοξ. Και σου φέρνουν τον γιατρό. Βέβαια, κανένας δεν ψάχνει αν ο γιατρός είναι πραγματικός ή όχι. Ναι, αλλά πολλές φορές έχω ακούσει ότι ναι, δεν το κάνει ο γιατρός, το κάνει κάποιος άλλος. Η βοηθός το κάνει πάντα. Μπράβο. Αλλά γιατί ο ασθενής δεν αντιδρά που δεν το κάνει. Δεν το ξέρει ο ασθενής ότι δεν. Πώς δεν ξέρει. Δεν ξέρει ποιος είναι ο γιατρός και ποιος είναι ο βοηθός εκεί μέσα. Ή ποιος είναι ο γραμματέας. Αν είναι δυνατόν. Δεν έχουν όλοι το επώνυμο το δικό σας στην αγορά. Όχι, δεν είναι. Μπαίνεις μέσα σε ένα ιατρείο, δεν ξέρεις ποιος είναι ο γιατρός. Πού να ξέρουμε ποιος είναι ο γιατρός εδώ. Ερώτηση, να μείνουμε λίγο στα υλικά. Μπορεί να πας σε ένα γιατρό, έτσι δεν είναι. Και ο γιατρός αυτός να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να βγάλει χρήματα. Και ωραία, να παίρνει υλικά τα οποία δεν είναι. Να μείνουμε λίγο και στα υλικά, γιατί ξέρετε είναι ένα ότι θέμα. Εγώ έχω, και λέω εγώ πήγα σε γιατρό. Έχουν έρθει ασθενείς σε μένα, οι οποίοι είχαν πρόβλημα. Τους ρωτάω λοιπόν, τι υλικό κάνατε, και δεν ξέρουνε. Καλά λέω, δεν ρωτήσατε ποτέ το γιατρό σας τι σας βάζει, τι σας εννοεί. Γιατί άμα μας πει ο γιατρός, θα ξέρουμε εμείς, θα καταλάβουμε εμείς το υλικό μας έχει βάλει. Και να μας δείξει το φάρμακο. Α, είναι πολύ καλό ότι μου έκανε. Να ξέρει ότι μου έκανε. Μα μου έκανε αυτό το φάρμακο. Πού ξέρει ο ασθενής. Να σας πει ποιο φάρμακο. Ναι, εννοείται. Εννοείται, όχι να λέει ότι θέλει. Να σου πω κάτι. Υπάρχουν σκιτζίδες που βάζουν νεράκι μέσα. Δεν αντιλέγω. Απλά ρωτώ. Πάω εγώ στο γιατρό για να κάνω μπότοξ. Είναι ένας γιατρός ο οποίος λέω εντάξει, γιατρός είναι. Δεν πάω σε αισθητικό, πάω σε γιατρό. Καταρχήν να σου πω κάτι. Το μπότοξ, το οποίο το λέμε μπότοξ, είναι εμπορική ονομασία ενός φαρμάκου. Α, δεν το ήξερα. Πώς λέγεται αλλιώς. Βουτυλινική τοξίνη. Βάλτε το βουτυλινική τοξίνη. Διότι το μπότοξ είναι η εμπορική ονομασία. Όχι, θα το βάλουμε βουτυλινική τοξίνη. Κάνουμε διαφήμιση στον καιρό. Έχει εφαρμοστεί πλέον σαν όρος να τον χρησιμοποιούμε, αλλά είναι η εμπορική ονομασία. Ωραία, δηλαδή να πω πάω να κάνω βουτυλινική τοξίνη λοιπόν. Γιατί το λέω αυτό. Ναι. Γιατί υπάρχει το μπότοξ, το οποίο είναι. Δεν το χρειάζεσαι. Το φάρμακο το οποίο το βγάζει μια συγκεκριμένη βιομηχανία και υπάρχουν και άλλα τα οποία είναι γενώσιμα. Έχουν έρθει ερωτήσεις τώρα, λέτε και είναι το πρώτο θέμα της ημέρας, αλλά είναι θέμα. Από ποια ηλικία και πάνω πρέπει να πάει κάποια κυρία ή κάποιος κύριος να δει τις ρητίδες του. Μα το μπότοξ καταρχήν δεν έχει καμία σχέση με τις ηλικίες. Είναι ένα φάρμακο το οποίο κάνει απραξία των μυών. Σταματάνε οι μυς να κινούνται. Δεν είναι αντιγυραντικό φάρμακο. Δεν θεραπεύεις τη γύρανση. Να, αλλά γίνεσαι τσίτα. Θεραπεύεις τις ρητίδες έκφρασης. Δεν έχεις πλέον ρητίδες έκφρασης. Ναι. Αυτή είναι η εφαρμογή. Πρέπει να γίνεται σε όλο το πρόσωπο ή μόνο στο. Όχι, βέβαια. Μόνο εκεί που υπάρχουν ρητίδες έκφρασης. Ναι. Δεν μπορεί, παραδείγματο χάρη, να κάνει. Και για πόσο καιρό μείνει, συγγνώμη τώρα, εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Γύρω από το στόμα, διότι δεν θα κινείται το στόμα. Νομίζω μπορεί να το επιβεβαιώσει. Για πόσο καιρό μένει η τοξίνη που είπαμε. Τέσσερις μήνες. Άρα κάθε τέσσερις μήνες πρέπει να ερχόμαστε σε εσάς. Εγώ θέλω να μείνουμε λίγο στα υλικά και στις παραμορφώσεις. Παραμορφώνεται κάποιος. Η παραμόρφωση, καταρχήν, μην τα μπερδεύουμε όλα. Άλλο είναι το μπότοξ, η βουτυλινική τοξίνη, πάση περιπτώσει. Και άλλο, τα υλικά τα οποία γεμίζουν το. Για τα υλικά θέλω να μας πείτε λίγο. Είναι άλλα υλικά, έτσι. Mm-hmm. Είναι τα λεγόμενα fillers. Είναι αυτά που γεμίζουν το πρόσωπο. Το υαλουρονικό οξύ κτλ. Λοιπόν, αυτά είναι άλλη ιστορία. Mm-hmm. Είναι αυτά που είπε ο κύριος Εξαδάκτυλος, ότι θα τα βρούμε μπροστά μας στο μέλλον. Διότι βάζουμε μέσα ξένα σώματα στο πρόσωπο, το οποίο δεν απορροφάται πάντα. Τώρα ξέρετε και τι γίνεται. Στο μέλλον θα δούμε τις παραμορφώσεις που τις βλέπουμε ήδη. Λοιπόν, σας διακόπτω και τους δύο, γιατί έρχονται μια σειρά από ερωτήσεις. Θα επαναλάβουμε την κουβέντα αυτή για να απαντήσετε στα ερωτήματα. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να κάνετε, ίσως να ενημερώνετε τον κόσμο. Είναι σοβαρά τα ζητήματα και από ό,τι βλέπω και άντρες και γυναίκες. Όχι μόνο γυναίκες. Καλά, οι άντρες είναι λιγότερο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν και άντρες που ενδιαφέρονται πάρα πολύ. Έτσι. Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε, γιατρέ, πάρα πολύ για τις συμβουλές αυτές. Θα επαναλάβουμε την κουβέντα, θέλω να σας πω. Σας ευχαριστούμε. Εντάξει. Γιατί αυτές τις μέρες και των γιορτών που έχουμε και τις άδειες και τα λοιπά, οι κυρίες πηγαίνουν και κάνουν ένα μποτοξ. Πώς το είπαμε. Βουλερινική τοξίνη. Βουτυλινική τοξίνη. Εντάξει, μάλιστα. Άμα το πούμε ποτέ, πάμε σε διάλειμμα, γιατρέ.